Το πρώτο που θέλω να πω είναι να καταδικάσω απερίφραστα αυτή την τραμπούκικη επίθεση στον Γιάννη Βαρουφάκη. Δεν χωρούν στη δημοκρατία αυτά και είναι απολύτως καταδικαστέ. Και περαστικά στον κύριο Βαρουφάκη. Το πρώτο. Πάμε τώρα στο θέμα σε σχέση με την τραγωδία που υπήρξε σε Ατέμπι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Υπάρχουν αντικειμενικές ευθύνες για το δυστύχημα. Ναι. Και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες αυτές. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διάχυση και αποποίηση των ευθυνών. Και τι εννοώ. Ποιες θεωρώ ότι είναι οι αντικειμενικές ευθύνες που μπορούν να προκύπτουν από τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε. Πρώτον, γιατί τοποθετήθηκε εκεί αυτός ο άπειρος σταθμάρχης, που μάλιστα από ό,τι φαίνεται ήταν και παρανόμως μπήκε, δηλαδή είχε υπάρξει το 48ο έτος ως όριο ηλικίας από τον ΟΣΕ και έκανε τα χαρτιά του, τον πήραν και μετά βγήκε υπουργική απόφαση για να το καλύψει το συγκεκριμένο. Δεύτερον, γιατί δεν είχε εκεί πέρα δύο σταθμάρχες, όπως λειτουργούσε με δύο σταθμάρχες μέχρι το 19, γιατί δεν υπήρχε επίσης, δεν λειτουργούσε έστω το τοπικό σύστημα τηλεματικής, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 19, τηλεδιοίκησης, το οποίο έβλεπε για 110 χιλιόμετρα μέχρι τους νεοσπόρους από τη Λάρισα, όλη την περίοδο, μετά από μια πυρκαγιά που υπήρχε στο σταθμό εκεί Ζάχαρη της Λάρισας το 19 τον Ιούλιο, μετά δεν το φτιάξαν. Γιατί δεν υπήρξε το δευτεροβάθμιο όργανο ελέγχου εδώ, το οποίο είναι στην Καρόλου, στην Αθήνα, ελέγχει τα τρένα και το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 2020 και μετά δεν λειτουργούσε. Ένα από όλα αυτά να υπήρχε. Βέβαια, είδαμε και στο ρεπορτάζ που είχαν για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 ότι και όταν λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ισπανία και στην Ιταλία. Λειτουργούσε όμως. Και σίγουρα θα έβλεπε αν τα τρένα έρχονται για τόση ώρα το ένα έτοιμα να συγκρουστούν με το άλλο. Λέω λοιπόν ότι ένα από όλα αυτά να λειτουργούσε, το δυστύχημα θα είχε αποφευθεί. Άρα εδώ υπάρχουν αντικειμενικές ευθύνες. Επίσης, γιατί η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη της σοβαρά τα τρία εξώδικα που είχαν γίνει από τους εργαζόμενους για τα θέματα ασφάλειας και την παρέτηση του διευθυντή ασφάλειας, η οποία υπήρξε το 22. Γιατί ο κύριος Καραμαλής ως αρμόδιος υπουργός απαντούσε στους βουλευτές μας ότι στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε άλλα κόμματα, όταν κάναν τις ερωτήσεις, ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Και 20 Φεβρουαρίου, πριν 10 μέρες, έλεγε ντροπή μας που βάζουμε θέμα ασφάλειας για τα τρένα μέσα στη Βουλή. Όλα αυτά τα γιατί, τα αναπάντητα, απαιτούν απαντήσεις, γιατί ο σεβασμός στους νεκρούς απαιτεί σεβασμό στην αλήθεια. Και αυτά είναι αντικειμενικά γεγονότα για ένα δυστύχημα. Από εκεί και μετά μπορούμε να μιλάμε για το σιδηρόδρομο, μπορούμε να πούμε για πολλά θα και θα μιλήσουμε. Πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Αλλά αυτά όλα είναι ερωτήματα, σύμφωνο, τα οποία ξέρετε, όχι μόνο χρήζουν απάντησης, δεν μπορεί κανένας να μην απαντάει σε αυτά. Πάμε τώρα και αυτό. Σε αυτό. Υπάρχει σχέση να κάτσετε να συνομιλήσετε. Εμείς συνομιλούμε όλοι, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Το θέμα που και εμείς καλούμε βεβαίως στην Επιτροπή Θεσμών να γίνει και συζήτηση. Ναι. Αναλυτική. Έχουμε ζητήσει και από τη διάσκεψη των Προέδρων να γίνει αυτή η συζήτηση. Ναι. Άρα βεβαίως θα γίνει συζήτηση στη Βουλή και θα γίνει και διεξοδική συζήτηση. Το θέμα όμως είναι εδώ ότι ο κύριος Καραμαλής και οι δύο αρμόδιοι υφυπουργοί. Ο κ. Καραμαλής, πέρα από μια δήλωση στην αρχή που έκανε, δεν έχουν δώσει απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Μιλάω για τους τρεις, τον υπουργό, ο οποίος είχε πάνω στο δυστύχημα που ήταν, δεν δίνει απαντήσεις, δεν βγαίνει να δώσει απαντήσεις. Οι αρμόδιοι δε υφυπουργοί, οι αρμόδιοι σήμερα υφυπουργοί, και όλο τον προηγούμενο περίοδο δεν τους βρίσκουν πουθενά. Άρα, εδώ όλα αυτά τα ζητήματα, από εκεί και μετά, για να μην για το θέμα σε σχέση με την τηλεδιοίκηση. Κοιτάξτε, στην προηγούμενη θητεία, γιατί ρωτήσατε. Είχε προχωρήσει, όπως πολύ καλά ξέρετε, και έγινε το έργο της διπλής γραμμής. Δηλαδή, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τα τρένα δεν είχε διπλή γραμμή, είχε μονή γραμμή. Και έγινε το σύστημα όλο αυτό της υποδοχής για το σύστημα της τηλεδιοίκησης. Και το σύστημα της τηλεδιοίκησης αφέθηκε κατά 68% έτοιμο σε εκτέλεση από την κυβέρνηση. Η οποία, για να κλείσω, τι έκανε αυτή την τετραετία, κατήργησε όλες τις δικλείδες ασφαλείας που σας είπα προηγουμένως. Και ταυτόχρονα δεν προχώρησε και το σύστημα να ολοκληρώσει, δηλαδή, μέχρι το 2021 το σύστημα τηλεδιοίκησης. Αυτά είναι τα πραγματικά, τα αντικειμενικά στοιχεία και στα οποία πάνω σε αυτά πρέπει να γίνει συζήτηση στο επόμενο διάστημα. Να ξεκινήσω από το ερώτημά σας και θα δω και συνέχεια σε ορισμένες επισημάνσεις. Κοιτάξτε, στην αρχή ξεκίνησε από το φταίει ο σταθμάρχης, μετά πήγε στο φταίμε όλοι μαζί. Φταίει μόνο ο σταθμάρχης, φταίμε όλοι μαζί για να μην υπάρχουν ευθύνες. Δεν είπε στο Υπουργείο για να μην υπάρχει ευθύνες. Αυτή είναι η διάχυση ευθυνών. Η διάχυση ευθυνών είτε στο όλοι μαζί. Ναι. Αυτό θυμίζει το όλοι μαζί τα φάγαμε. Ή στο όλοι μαζί ή στο χρόνο διάχυση ευθυνών. Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης. Είπε μια συγγνώμη και ταυτόχρονα διαχέει ευθύνες. Το συγγνώμη, μια το πήγαινε σε όλα τα κόμματα, μια το πήγαινε στο χρόνο. Αυτή είναι συγγνώμη, λες και ψάχνεις αντικειμενικές ευθύνες της κυβέρνησής σου που εκείνη τη στιγμή 4 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό συνέβαινε τον πρώτο μήνα, τον τρίτο μήνα, τον έκτο μήνα, θα λέγαμε
δεν πρόλαβε να κάνει κάποια πράγματα. Στον τέταρτο χρόνο, αυτά τα οποία προσπαθεί να διαχέει η ευθύνη, ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί να αποποιηθεί την ευθύνη. Η παρέτηση δεν είναι αναγνώριση ευθύνης. Δεν σα διέκοψα κι εγώ συνέχεια, θα σα παρακαλέσω. Με διακόψατε πολύ. Γι' αυτό μου είπατε μετά και δεν σα διέκοψα. Τώρα, έρχομαι σε σχέση με τα ζητήματα τα οποία θέσαμε και στα οποία η Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν έχει να απαντήσει κάτι, δεν έχει να απαντήσει, κουνάει το δάχτυλο και λέει ψέματα. Κοιτάξτε, και λέει ότι λέει κάποιο ψέματα, αυτό εννοώ. Κοιτάξτε εδώ πέρα, όσον αφορά τον σταθμάρχη. Πρώτον, είναι φανερό ότι ήταν ακατάλληλος για αυτή τη θέση. Είναι φανερό. Ήτανε 5 μέρες μόνο και το στείλαν μόνο του σταθμάρχη το βράδυ στη Λάρισα. Είναι φανερό. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια αντικειμενική ευθύνη για όλα αυτά. Πέραν του γεγονότος ότι ο ΟΣΕ έβγαλε 7 Απριλίου του 2022 απαιτούμενο τυπικό προσόν τα 48 έτη και τον πήρανε μετά 59 ετών, γι' αυτό εξάλλου ήρθε με την υπουργική απόφαση μετά να νομοποιήσει το παράνομο ο κύριος Καραμαλής. Δεν ισχύει αυτό. Δεύτερον, σας άκουσα. Να σας ακούσει ο κόσμος όμως και την άλλη άποψη. Όσον αφορά το προσωπικό, ακούστε τώρα την κυβέρνηση τι λέει στο προσωπικό του ΟΣΕ. Βασικό θέμα της απαξίωσης ήταν η μείωση του προσωπικού και αυτών των προβλημάτων. Ακόμα και των σταθμάρχες που δεν είχαμε πολλούς. Κοιτάξτε, ενώ ήμασταν τελειώναμε το μνημόνιο το 2018 και είχε 1.200 υπαλλήλους ΟΣΕ. Φτάσαμε στο να έχει 740 τώρα που δεν έχουμε μνημόνια. Πόσες θέσεις δηλαδή, πήρατε, μειώθηκε πόσους περίπου 400 θέσεις. Δεν θέλω να τσακωθούμε, κύριε Κατάνη, τέτοια μέρα. Σας λέω, ακούστε ερώτηση. Και θα απαντήσετε μετά, αν θέλετε. Θα απαντήσω, βέβαια. Λέω λοιπόν, άρα στο προσωπικό μείωσαν παραπάνω από 400 άτομα στο προσωπικό όταν βγήκε η χώρα από τα μνημόνια. Κοιτάξτε, εδώ λοιπόν. Μείωσαν ή συνταξιοδοτήθηκαν, γιατί εγώ ξέρω ότι συνταξιοδοτήθηκαν. Μειώθηκε το προσωπικό κυρίως από συνταξιοδοτήσεις που δεν αναπληρώθηκαν. Δεν διώξανε με την έννοια απέλυσαν. Εντάξει, μειώθηκε με αυτή τη λογική ο αριθμός. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κυβέρνηση η οποία απαξίωσε σε όλα τα επίπεδα τον ΟΣΕ αυτή την περίοδο. Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία δεν προχώρησε και το έργο, το μόνο που τους είχε απομείνει για να προχωρήσει. Όλες τις δικλείδες ασφαλείας, δεν υπήρξε καμία δικλείδα ασφαλείας. Άφησαν εκεί έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε την εμπειρία 5 μέρες και το βάλαν στο πιο απαιτητικό σταθμό της Λάρισας. Όπως είπε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το είπα προηγουμένως, κομματικό ρουσφέτη. Λοιπόν, και τελευταία, εδώ, για να κλείσω με όλο αυτό το γεγονός, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι ανεύθυνη της δράσης της. Έχει συγκεκριμένες ευθύνες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για παράδειγμα, ο κύριος σήμερα άκουσα και μάλιστα να καλεί ο κύριος Γεραπετρίτης τον κύριο Σπίρτζη. Ναι, το ρώτησα. Ο κύριος Καραμαλής που είναι. Ο κύριος Καραμαλής ήταν 4 χρόνια υπουργός. Λοιπόν, θα έρθει στη Βουλή. Λοιπόν, θα μιλήσει. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις και οι μετρήσεις που γίνανε αυτές τις ημέρες παίρναν τηλέφωνα. Ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε οι κηδείες. Δεν είχαν ολοκληρωθεί οι κηδείες. Είναι μια απαράδεκτη τακτική. Και το λέω διότι αυτό ανεξαρτήτως οποιοδήποτε αποτελέσματος. Μα υπάρχει αυτή η άποψη, είναι διαδεδομένη. Εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει μετρήσεις και δημοσκοπήσεις στη κοινή γνώμη την ώρα που δεν μιλάμε ενθερμό τώρα. Μιλάμε δεν έχουν γίνει κηδεία σήμερα για αυτές και παίρναν τηλέφωνα. Άρα δεν θα μπω εγώ στη λογική, σε μια τέτοια λογική. Εγώ θεωρώ, αν θέλετε, ότι το πολιτικό σκηνικό θα είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό μετά την τραγωδία αυτή. Και αυτό ανεξαρτήτως δεν ξέρω πού θα καταλήξει ο κόσμος, αλλά εξαρτήτως θα είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα μπορούν να γίνουν ακόμα και μετρήσεις, οι οποίες θα έχουν μία βάση. Και μία, εξάλλου είδα ακόμα και τον δημοσιογράφο, ακόμα και τον χθες το βράδυ την παρουσίαση, ακόμα και ο δημοσιογράφος που την παρουσίαζε. Ο Νίκος Χατζηνικολάου, καλά, δεν κρυφό. Και ο ίδιος ο Νίκος Χατζηνικολάου είπε ότι διαφωνεί με την τακτική αυτή. Άρα εδώ είναι το ένα που θέλω να τονίσω. Το δεύτερο σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, κοιτάξτε, μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα, αλλά υπάρχουν τα αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία δεν μπορούν να διαψεύδονται. Για παράδειγμα, το 2020 είχε κάνει μια αρχική συμφωνία με την εταιρεία αυτή ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος το 2022 αυτό που έφερε να ψηφίσει στη Βουλή, μείωσε κατά 600 εκατομμύρια τις επενδύσεις που έπρεπε να κάνει η Hellenic Train και το δημόσιο. Ουσιαστικά άφησε από την υποχρέωσή του το θέμα να φτιάξει τα έργα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Άρα αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία, στα οποία αυτές είναι οι αντικειμενικές ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν, αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι. Εμείς δεν κάνουμε εδώ όλοι μας το δικαστή, ούτε τους ειδικούς επί του αντικειμένου. Δεν έγινε. Αλλά εδώ χρειάζονται απαντήσεις. Την ιδιωτικοποίηση, τι προβλέψατε για αυτά. Όλα, σε όλα αυτά απαντήσεις. Κάνατε την ιδιωτικοποίηση. Κοιτάξτε, ο σεβασμός στους νεκρούς, λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε. Το ξέρω γι' αυτό και εγώ αποφεύγω να ανοίξω πολλές άλλες κουβέντες. Απαιτεί σεβασμό στην αλήθεια. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι το χρωστάμε και κλείνω λέγοντας το εξής. Το χρωστάμε στην ελληνική κοινωνία ολόκληρη που πενθεί, στους νεκρούς συγγενείς τους, να ψάξουμε τις αιτίες, να αναζητήσουμε την αλήθεια και να μην προσπαθείς να γίνει καμία διαδικασία συσκότησης ή διάχυσης ευθυνών που οδηγεί στη συσκότηση.